Μίκη Μάους και κάλεσε στο γάμο. Μίκη Μάους ποιος είναι? Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Κούφι! Λοιπόν, σε κάλεσε ένα τέτοιο. Κάνετε ένα μένος. Τέτοια βάντα, ρε. Εσείς βέβαια. Τέτοια βάντα, σε κάλεσε. Εσείς κάνετε ένα μένος. Βράζει το μένος. Δεν πειράζει αυτό. Στο γάμο, τι είναι στο γάμο. Εμένα, όποιο με καλεί. Τρίζουν τα κόκαλα τη Βασίλισσα Όλγα. Ναι. Τρίζουν τα κόκαλα τη Βασίλισσα Όλγα. Σιγά, 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 σιγά. Την προσωπική ζωή του καθενό τώρα θα πρέπει να δώσει αναφορά στον καφέ. Κάθε έναν τη χάσπαρτο. Ο παδό απέναντι ο παδό. Χάσπαρτο. Την προσωπική ζωή ο καθένα θα πρέπει. Ναι, τη χάσπαρτο. Ο παδό ο καθένα μα είμαστε τη χάσπαρτη ο παδί. Είμαστε όλοι μαζί σε ανάσπαρτη. Δεν μου κάνει. Δεν μου λες, εσύ είσαι σπαρμένος δηλαδή. Για να τους δώσω και μια αίτηση λοιπόν τους φίλους μου τους Ηρακλήδες. Γιατί δεν γνωρίζουν. Στο γάμο του λοιπόν ο Σαββίδης ο Γιώργος, ο μπαμπάς ο Ιβάν, έκανε πρόταση τον Αντώνη το Ρέμο να τραγουδήσει. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Και το ποσό που ζήτησε ο Ρέμος είναι 100.000, σας λέω κιόλας για να ξέρετε. Λίγα ζήτησε. Λοιπόν, ο πρόεδρος μου μεγαλωμένο πολύ. 150! Τον πρόεδρο 150 του έδωσε ο Λάσκαρης και η Τζόρτζια στο γάμο του στη Τζιά. Ο πρόεδρος μου λοιπόν κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του Ρακλή να τον τραγουδήσει. Μπράβο πολύ. Ρώτα λοιπόν κάτι το Ρέμο. Πες στο Ρέμο ότι του δίνω εισιτήριο σε σουίτα σήμερα το, όποια, όποτε ξεκινήσει. Απλά να έρθει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι εγώ να του δώσω εισιτήριο στη σουίτα του Καρτατζογλίου σε όποια όπου θέλει να πάει να κάτσει. Αλλά θέλω να έρθει. Πιστεύεις εσύ ότι ο Ρέμος που θα πάει να τραγουδήσει σε ένα θεωρείται κάτι? Η ΑΕΚ δεν πανηγυρίσει το κύπελο εκεί πέρσι Ολυμπια, τον ύμνο του Ολυμπιακού. Δεν θεωρείται κάτι. Ρε, εσύ, δεν θεωρείται κάτι. Θεωρείται κάτι. Δεν θεωρείται κάτι.